βγήκε απόφαση από το δικαστήριο της Αλβανίας για το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη να του δοθεί άδεια προκειμένου να ορκιστεί δήμαρχος στη Χιμάρα. Και η απόφαση ήταν αρνητική. Απερίφθη το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη. Στη διαδικασία αυτή, ο εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας είπε, έβαλε εναντίον του Πρωθυπουργού ράμα, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός και η σπήρα του ευθελίζουν τη διαδικασία. Έχει δικαίωμα ο Φρέντι Μπελέρη να κάνει έφεση, με συγχωρείτε, εντός 15 ημερών. Δεν ξέρω τώρα ποια μπορεί να είναι η αποτελεσματικότητα. Έχει χάσει όλες τις δικαστικές προσφυγές που έχει κάνει και έχει απέναντί του όχι μόνο τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά και της αλβανικής δικαιοσύνης, αλλά και την κυβέρνηση. Πρόσφατα ο κύριος Ράμα μίλησε στο συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας. Και εκεί επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η θέση του, παρά τις προειδοποιήσεις της Ελλάδος ότι θα μπλοκάρει τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά και την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν υπάρξει μια σωστή απόφαση, μια δίκαιη απόφαση για την υπόφαση του Φρέντι Μπελέρη. Ο κύριος Ράμα είπε ότι η ιστορία είναι γνωστή, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τι έχει συμβεί. Η θέση μας έχουμε μία θέση που ούτε αλλάζει μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, ούτε θα αλλάξει, και όχι αυτό γιατί είναι πεισματάρευοι Αλβανοί, αλλά γιατί είναι πεισματάρευοι ο ίδιος ο λόγος που έχουμε αυτή τη θέση. Και βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά. Ακόμα και αν υπάρχουν στοιχεία. Πάρα πολλοί λένε ότι δεν υπάρχουν ούτε καν πραγματικά στοιχεία και ότι όλο το θέμα έχει στηθεί από το καθεστώς Ράμα. Το λέει και ο Μπερίσα, ο πρώην και πρωθυπουργός. Αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Όσο αξιόπιστος μπορεί να είναι και ο Μπερίσα, θέλω να πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί σκοτώνονται στο κοινοβούλιο, ανάβουν φωτιές, πιάνονται στα χέρια. Φωτοβολίδησε μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι φωτοβολίδες ακριβώς. Οι φωτοβολίδες είναι μέσα στο κοινοβούλιο εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν υπάρχουν κάποια στοιχεία, δεν υπάρχει κανείς λόγος να είναι προφυλακισμένος και να μην μπορεί να ορκιστεί δήμαρχος. Πρέπει να τελεσιδικήσει. Είναι αθώος, ο κάθε ένας είναι αθώος πριν κάποιο δικαστήριο αποφασίσει αν είναι ένοχος, αθώος, όλα αυτά. Τα γνωστά, αυτά που ισχύουν στον κανονικό κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, στην Αλβανία ο κύριος Ράμα έχει άλλους κανόνες και ελέγχει το πράγμα όπως τον βολεύει. Γιατί τα λεφτά για τα επίπεδα της Αλβανίας εκεί στους Αγίους 40 είναι πάρα πολλά και δεν θέλει να αφήσει το Φρέντι Μπελέρη ούτε μία μέρα να αναλάβει τα καθήκοντά του. Δεν ξέρουμε πώς θα το τραβήξουν αυτό το γαϊτανάκι και αν πλέον θα τεθεί άλλο θέμα, εφόσον ο Φρέντι Μπελέρη δεν μπορεί να ορκιστεί μετά από τόσους μήνες, ότι θα ακυρώσουν τις εκλογές και θα πούνε ξανά ή κάποιος άλλος. Κάποια στιγμή αυτός ο Δήμος πρέπει να έχει δήμαρχο. Δήμαρχο, ακριβώς. Να μην έχει δήμο. Και ο άλλος, ο δεύτερος. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο πολιτικός σχεδιασμός. Ο δεύτερος είναι ο εκλεκτός του Ράμα. Ναι, ακριβώς. Ό,τι θέλει ο Ράμα και παρά το. Υπάρχει, ναι, αλλά έχει βγει κάποιος πρώτος. Πρώτος είναι ο Μπελέρη. Ναι. Δεν αμφισβητείτε ότι είναι πρώτος. Όχι, λέει. Άρα, αν δει κάποιος, δεν μπορεί να αυτός μπορεί να επαναληφθούν οι εκλογές. Εκτός να ξανακάνουν εκλογές υπό το κράτος αυτού της όλης υπόθεσης. Mm.